Καταρχήν δεν είναι καινούριο σχέδιο αυτό. Αυτό είναι ο περίφημος κώδικας διοντολογίας του 2013 που κατέβασε η Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό επί 4 χρόνια είναι ανεφάρμοστο. Δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου. Μιλάμε για ποσοστό εφαρμογής 0,5%. Δηλαδή οι τράπεζες έχουν καταφέρει να προσελκύσουν το 0,5% από τα επίσημα δεδομένα των δανειολητών. Είναι ένα ωραίο κόλπο των τραπεζών, επί της ουσίας τώρα. Είναι ένα ωραίο κόλπο των τραπεζών. Πρέπει να δούμε ποιο συμφέρει αυτό. Συμφέρει του δανειολήπτε, γιατί έτσι μας το προσφέρουν. Συμφέρει του δανειολήπτε ή του τραπεζίτε. Αποκλειστικά του τραπεζίτε. Γιατί? Συμφέρει του τραπεζίτε για του εξή δύο λόγου. Πρώτον, γιατί αποφεύγουν πληστηριασμού να κάνουν, που σημαίνει ότι έχουν έξοδα, ξέροντα ότι δεν υπάρχουν υπερθεματιστέ, παύλα, κοράκια, να αγοράσουν τα ακίνητα που πιθανόν βγάλουν στον πληστηριασμό, είτε στον ηλεκτρονικό που θα γίνει σε λίγο, είτε μέχρι τώρα. Και με ένα τριαντάφυλλο πάνε και κάνουν, ένα συμβόλαιο σε ένα συμβολιογράφο με το δανειολήπτη και παίρνουν το σπίτι του. Mm-hmm. Το δεύτερο λόγο που συμφέρει του τραπεζίτε είναι ότι ναι, μεν λένε ότι θα πάρουν το σπίτι σου στην κυριότητά του, πλην όμω δεν ξεκαθαρίζουν αν το υπόλοιπο μέρο του δανείου, αν χρωστά 200.000 και το σπίτι εκτιμηθεί 70.000, θα εξακολουθεί να ισχύει. Και τρίτο λόγο που συμφέρουν του τραπεζίτε. Αυτό ο ανθρωπάκο, ο οποίο θα πάει να παραδώσει τα κλειδιά του σπιτιού του με ένα απλό συμβόλαιο και, για να αποφύγει η τράπεζα του σκόπου του πληστηριασμού, μπορεί να έχει εγγυητή. Ο εγγυητή δεν καταργείται, υφίσταται. Χρωστάει όλα τα λεφτά, τα 200 χιλιάρικα στο παράδειγμα μου στην τράπεζα. Άρα λοιπόν η τράπεζα παίρνει και το σπίτι, βάζει μέσα στον εγγυαστή, εισπράττει και μίσθωμα και μπορεί να πάει στη μήνα στραφή εναντίον τη περιουσία του εγγυητού. Προ τι λοιπόν όλο αυτό ο τόρο? Τίποτα απολύτως, είναι προς όφελος των τραπεζών και συνιστούμε στους δανειολήπτες.